το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταγγέλει την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και της Δημοκρατικής Αριστεράς, την τρικομματική αυτή κυβέρνηση, που έχει τη βασική ευθύνη για την επέμβαση που έγινε από τις δυνάμεις καταστολής σήμερα νωρίς το πρωί για να σπάσει η απεργιακή περιφρούρηση, η απεργία, ο πολύμινος ηρωικός αγώνας των απεργών Χαλιβουργών. Όλο αυτό το διάστημα είχαν γίνει προσπάθειες για να σπάσει αυτή η απεργία. Φαίνεται πολύ καθαρά πλέον, αν μελετήσουμε αυτή την πείρα που βγαίνει μέσα από τον αγώνα των Χαλιβουργών, το ρόλο που παίζουν και το κράτος και η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη και οι μηχανισμοί καταστολής όταν πρόκειται να υπηρετήσουν τα μεγάλα αφεντικά τύπου Μάνεση. Την ώρα που οι εργαζόμενοι δεν έσκυψαν το κεφάλι και δεν δέχτηκαν τις απολύσεις των 120 συναδέλφων τους, δεν δέχτηκαν να δουλέψουν με 4ωρο και 450 ευρώ μέσα στα καμίνια, ήρθε η δικαιοσύνη να δώσει την εντολή να στηριχθεί από την κυβέρνηση και να επέμβουν τα ΜΑΤ σήμερα το πρωί με χημικά, με ξυλοδαρμούς και με συλλήψεις για να σπάσουν την απεργία και να βάλουν μέσα τα τσιράκια του Μάνεση να ξεκινήσουν το εργοστάσιο. Ρόλο βρώμικο έχουν παίξει και τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης όλο το τελευταίο διάστημα. Προετοίμαζαν με ενιαία γραμμή την επίθεση ενάντια στους απεργούς Χαλιβουργούς και πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε το Sky, που έλεγε διάφορα ψέματα προκειμένου να καλλιεργήσει κλίμα ενάντια στους απεργούς, και χαρακτηριστικό είναι τις τελευταίες ημέρες αυτά που ακούστηκαν και από το ραδιοφωνικό σταθμό του Sky. Εμείς λέμε να αφήσει τους απεργούς ήσυχους και να κοιτάξει όταν καθαρίζει παραλίες και ακτές και πλατείες και δράση, να μας πει για τα χημικά, τα τοξικά απόβλητα που βρίσκονται στον προάβλιο χώρο της Χαλιβουργίας στο Βόλο. Φαίνεται δηλαδή καθαρά πως υπερασπίζουν από τη μια μεριά τα συμφέροντα των μεγάλων αφεντικών και από την άλλη χτυπάνε τους εργάτες. Εμείς καταγγέλουμε όλο αυτό το παιχνίδι στις πλάτες των εργαζομένων. Φαίνεται πολύ καθαρά τι θα γίνει από εδώ και πέρα και για όποιον αγωνίζεται για το ψωμί του. Και καλούμε τους εργαζόμενους, τους φορείς τους, τα συνδικάτα τους, να καταδικάσουν και την κυβέρνηση και και τη μεγαλοεργοδοσία αλλά και τις δυνάμεις καταστολής, να δείξουν αλληλεγγύη στον αγώνα αυτό που έκαναν οι Χαλιβουργοί, να δείξουν αλληλεγγύη και συμπαράσταση στον αγώνα τους. Είναι η πρώτη φορά που μια απεργιακή κινητοποίηση έγινε κίνημα. Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για μια κινητοποίηση, μιλάμε για ένα κίνημα ανθρώπων που πραγματικά στερήθηκαν πάρα πολλά για να συμμετέχουν σε αυτή την απεργία. Τώρα μιλάμε πόσους μήνες κρατάει, 4 μήνες. Είναι σχεδόν 9 μήνες. Όταν μιλάμε 9 μήνες λοιπόν, και βλέπουμε και τον κόσμο να συμπαραστέκεται σε αυτούς τους ανθρώπους, είτε μαζεύοντας τρόφιμα είτε μαζεύοντας χρήματα, η σημερινή εξέλιξη δείχνει ότι δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες. Καταρχήν, αυτός ο αγώνας έχει μεγάλο αντίκτυπο, είναι μια πρωτόγνωρη πείρα και για την Ελλάδα και έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί σε ολόκληρη την Ευρώπη συζητάται η Χαλιβουργία σε αντίθεση με την Ελλάδα που το έχουμε δει 2-3 φορές να έχει αναφερθεί, σε αντίθεση με ολόκληρη την Ευρώπη που έχει απασχολήσει γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιταλικά, αγγλικά η απεργία της Χαλιβουργίας. Είναι αλήθεια αυτό ότι έχει απασχολήσει όλο τον κόσμο αυτή η απεργία. Είναι και η πείρα μεγάλη που βγαίνει μέσα από αυτόν τον αγώνα που δόθηκε, πρωτόγνωρη και για το μέγεθος και για τη μορφή που είχε, και γι' αυτό έπρεπε να χτυπηθεί. Ήταν απέναντι σε έναν από τους λεγόμενους ισχυρούς της Ελλάδας. Ήτανε καθαρά μία απεργία ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο, αν θέλετε και με πολιτικά χαρακτηριστικά.
να διονόταν στο σύνολο της πολιτικής. Ήταν οι πρώτοι Χαλιβουργοί που άνοιξαν το ζήτημα ότι δεν πρέπει να δουλέψουμε με τα 450 ευρώ που μας ετοιμάζουν, και έγινε αμέσως τους επόμενους μήνες, τους τρεις μήνες, ήρθανε η κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων, η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων. Ήταν αυτοί που επιβεβαίωσαν με το παράδειγμά τους το βάρβαρο μέλλον που ετοιμάζανε για την εργατική τάξη της Ελλάδας. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλανε όχι μόνο οι Έλληνες καπιταλιστές να χτυπήσουν αυτή την απεργία. Όλη η αστική τάξη και το πολιτικό σύστημα στήριξε το Μάνεση. Του χαρίσανε λιμάνι για να τον κρατήσουν. Όλη η αστική τάξη, σαν μια αγροθιά μαζί με το κράτος της, στήριξαν το Μάνεση να αντέξει. Εκβιάζανε μέχρι τελευταία στιγμή τους εργάτες να κάνουν πίσω, γιατί θα κλείσουν το εργοστάσιο. Άρα αυτοί κλείνουν τα εργοστάσια, δεν τα κλείνουν οι εργάτες επειδή θέλουν να ταΐσουν τα παιδιά τους. Και βεβαίως δεν έπρεπε ο αγώνας αυτός να νικήσει. Κατ' εμάς έχει νικήσει αυτός ο αγώνας, είναι σίγουρο. Γιατί αντέξανε με την αλληλεγγύη, με τη βοήθεια, με τη συμπαράσταση της εργατικής τάξης, με τη συμβολή που πάμε. Απήγγησε και όλη η Ελλάδα, ήταν το σύνθημα. Έτσι ακριβώς. Και αναγκαστήκανε και άλλες δυνάμεις, όπως η Χρυσή Αυγή, να παρέμβουν. Η Χρυσή Αυγή που είναι ένας μηχανισμός ο οποίος θα παρέμβει να σπάει απεργίες και να εναντιώνεται και να επιτίθεται στους εργάτες που θα διεκδικούν καλύτερα μεροκάματα και καλύτερη ζωή, άσχετα με το τι λέει τώρα, γιατί τους παίρνει και τα λένε. Όταν θα χοντρίνουν τα πράγματα και οι εργάτες θα κάνουν πολλές χαλιβουργίες, αυτοί θα παίξουν το βρώμικο ρόλο. Κοιτάξτε να δείτε, έπρεπε να σπάσει η απεργία αυτή και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Ήτανε μια σημαία για τον αγώνα των εργατών. Κάποιοι τη συγκρίνουν μάλιστα με τον Ανθρακορίχων στην Ισπανία. Βέβαια εκεί ήταν πόλεμο στην ουσία με τον Φράγκο. Αλλά το συγκρίνουν με τον Ανθρακορίχων στην Ισπανία. Ναι, είναι αλήθεια. Είπαμε ότι και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, στους αγώνες της εργατικής τάξης, είχε ξεπεράσει τα όρια των γνωστών αγώνων. Άρα θα περάσει στην ιστορία. Είναι πολύτιμη η πείρα που βγαίνει από εκεί. Και να πούμε ότι δεν σταματάει εδώ ο αγώνας. Δεν πάει να πει ότι επειδή έκαναν προσπάθεια να σπάσουν την απεργία, ότι έχουν νικήσει κιόλας, ή ότι η Χαλιβουργή, αλλά και το κίνημα το εργατικό και το ΠΑΜΕ και τα σωματεία πρέπει να κάνουν πίσω. Ετοιμάζουν βάρβαρο μέλλον. Πρέπει να διδαχτούμε από αυτόν τον αγώνα, να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, αλλά και να τον κάνουμε και πιο προωθημένο.